Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή της Ομόνιας, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη. Coach, δύσκολη ήττα, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε στο τέλος, με τα συνεχόμενα λάθη. Είχατε την ευκαιρία να διεκδικήσετε την νίκη στο τέλος. Τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι και πώς το κλείνετε το παιχνίδι γενικά στην ολότητά του? Εντάξει, καταρχήν συγχαρητήρια στους αθλητές μου και σε όλη την ομάδα για την τρομερή προσπάθεια. Έτσι. Όπως θα είπες, στη λεπτομέρεια κρίθηκε. Δεχτήκαμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό δύο καταστάσεις, ένα εναντίον ενός, δύο τρίποντα από τον Ferguson, που είναι καταστάσεις που δεν βγαίνουν από κάποιο συγκεκριμένο play. Εκεί μέτρησε και η ποιότητά του. Το κακό είναι ότι εμείς είχαμε 3-4 ευκαιρίες στην επίθεση που δεν τις αξιοποιήσαμε. Σίγουρα παίζει ρόλο η απειρία, αλλά σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να μάθουμε μετά από τόσο καιρό, να μάθουν τα παιδιά, σε κλειστά παιχνίδια, ότι πρέπει να αξιοποιούμε κάθε επίθεση, κάθε κατοχή που μας δίνει στο τέλος. Ξαναλέω, αξίζουν συγχαρητήρια. Σίγουρα χάσαμε από λάθη δικά μας, αλλά μετά το πρόβλημα που είχαμε με την καραντίνα και τα λοιπά, είμαστε σε μια διαδικασία, εγώ το είπα και τα κάναμε τις τρεις νίκες σερί, είμαστε σε μια διαδικασία να ξαναβρεθούμε, να ξαναπατήσουμε σωστά στο παρκέ και έχουμε κάνει μεγάλη επιστροφή, έχουμε 8-8 αυτή τη στιγμή, που νομίζω για την Ομόνοια είναι κάτι πολύ μεγάλο και αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια σε όλη την προσπάθεια και στα παιδιά και στη διοίκηση και σε όλους μας η επιτυχία το να προκριθούμε στα playoffs. Το ότι στην Ομόνοια υπήρχε συζήτηση ακόμη και για την τέταρτη θέση με το τέλος του δεύτερου γύρου είναι επιτυχία. Πώς όμως βλέπετε τη συνέχεια ενώψει του τρίτου γύρου, όπου η ομάδα σας μπαίνει ισόβαθμος με τον ΑΠΟΕΛ, με δύο νίκες όμως μακριά από την τέταρτη θέση? Κοίταξε, δεν ήταν και δεν είναι αυτός ο σκοπός μας από την αρχή της σεζόν, ότι θέλαμε, ο στόχος μας είναι να πάμε στην τετράδα. Εμάς ο στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά και αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν, και ειδικά οι Κύπροι παίχτες μας, οι νέοι, αλλά και τα ξένα τα παιδιά που είναι οι ξένοι μας παίχτες που είναι νέα σε ηλικία. Η εικόνα μαχητικής ομάδας τα δίνει όλα. Έχει κερδίσει σχεδόν όλους τους αντιπάλους φέτος. Έχουμε 8-8. Κλείνουμε με θετικό πρόσημο. Έχουμε προκριθεί στα playoff. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπήκαμε στη διαδικασία. Το ότι φτάσαμε σημείο να παίζουμε τελευταία αγωνιστική την είσοδο μας στην τετράδα αποτελεί και μόνο του τεράστια επιτυχία. Και όπως βλέπεις, θα μπορούσαμε κάλλιστα, αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, να είχαμε πάρει την νίκη, έστω να βγαίναμε στην πέμπτη θέση. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Και καλή συνέχεια στην Ομόνοια.